Υποτονική ήταν σήμερα η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα των Χανίων. Τελευταίες ημέρες του χρόνου και οι καταναλωτές έσπευσαν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, βάζοντας σε δεύτερη προτεραιότητα τις αγορές. Αυξημένη ωστόσο ήταν η κίνηση στα καταστήματα παιχνιδιών, όπου οι γονείς αναζητούσαν τα δώρα του Άι Βασίλη για τα παιδιά τους. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προετοιμασία ώστε να βρουν και αυτά που θέλουν για τα παιδιά, να μην απογοητευτούν. Μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζουν τα πολύ διαφημιζόμενα παιχνίδια. Κυρίως αυτά που βλέπουν πολύ στην τηλεόραση, η αλήθεια, τα διαφημιζόμενα, αλλά πάρα πολλοί κούκλες, μωράκια, Lego, πολλά, Playmobil, επιτραπέζια, πάρα πολύ. Hot Wheels και η μικρή Barbie. Εντάξει, αυτά. Ο Βασίλης τα φέρνει πάντα. Ναι, πάντα, πάντα. Τα φέραμε, τα ανοίξαμε, εντάξει. Μια χαρά όλα. Πάντα το γράμμα του Άι Βασίλη είναι νόμος. Οι καταστηματάρχες μετά τους ικανοποιητικούς τζίρους στην περίοδο των Χριστουγέννων προσδοκούν τώρα νέα αναθέρμανση της αγοράς στην παραμονή της πρωτοχρονιάς. Δωράκια για τα αγαπημένα πρόσωπα πήρατε? Βεβαίως πήραμε. Κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο. Κατεβήκατε για τα ψώνια της πρωτοχρονιάς? Για τριήμερο ήρθαμε. Από πού έχετε? Ηράκλειο. Η νονά μας είναι από εδώ, γι' αυτό ήρθαμε οι διακοπές. Με γιορτινές αγορές από τα παζάρια αγάπης κοινωνικών δομών της πόλης και του Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Καρκινοπαθών ορίζοντας, οι πολίτες δείχνουν την αλληλεγγύη τους, βάζοντας ένα μικρό λιθαράκι στο πολύτιμο έργο τους. Να είναι καλά, ο κόσμος είναι πολύ ευαισθητοποιημένος και ξέρει ότι εδώ που θα έρθει, ό,τι χρήματα, ό,τι μπορεί να αφήσει, υπάρχει ας πούμε πολύ σε πολύ καλές τιμές και ξέρει πάνε για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Αλλά να θυμόμαστε να είμαστε. Να κάνουμε το καλύτερο και για τα παιδιά μας και για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο αυτές τις μέρες. Αυτό να είναι η αφορμή να είμαστε έτσι όλη τη χρονιά, όλες τις μέρες. Τα εμπορικά καταστήματα των Χανίων θα λειτουργούν έως και τη Δευτέρα παραμονή πρωτοχρονιάς με διευρυμένο ωράριο.